ήθελα να κάνω ορισμένες επισημάνσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω ότι ο Όλτε δεν συνηθίζει να καλεί ούτε τον τύπο, ούτε άλλα μέσα όταν πρόκειται να υπογράψει κάποια σύμβαση. Σήμερα όμως είναι μια διαφορετική περίπτωση, διότι είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται στα λιμάνια κτλ. Τουλάχιστον στα ελληνικά λιμάνια. Πρόκειται για ένα μουσείο ναυτικής παραδόσεως, το οποίο πρόκειται να φτιάξουμε πέρα με τη βοήθεια των παρισταμένων εδών συνεργατών μας των μηχανικών και μελετητών. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα να πω και δύο κουβέντες παραπάνω. Αυτό το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια. Είχαμε ξεκινήσει την όλη ιστορία με ιδέα του πρώην προκατόχου μου εδώ πέρα, του κυρίου Σωτήρη Βλάχου. Στη συνεχεία αυτό το εκτερμιστήκαμε κι εμείς, καταφέραμε και το εντάξαμε μέσα στο πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία. Έχουμε πάρει μια επιχορήγηση 550.000 ευρώ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά στον τύπο, αλλά κάνω απλώς μια ανακεφαλαίωση. Και σήμερα έφτασε η ημέρα να υπογράψουμε τις απαραίτητες συμβάσεις για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Θα υπογράψουμε 5 συμβάσεις σήμερα, οι οποίες θα έχουν να κάνουν με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Είναι εδώ πέρα η κυρία Μαριλένα Κοστινά, η οποία είναι η αρχιτέκτονα που θα αναλάβει το όλο θέμα. Μαζί με τον κύριο Μάξιμο Κουλού. Μαζί με τον κύριο Μάξιμο Κουλού, θα τον έλεγα αμέσως μετά. Ναι. Και συνεχεία έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα οποία θα μας φτιάξει ο κύριος Τρίαντος, ο παρόν εδώ. Είναι τα θέματα τα περιβαλλοντικά και στατικά, που θα γίνει ο κύριος Μεταλλινός. Η κυρία Αλεξάνδρα Ρουβά θα μας φτιάξει τα τέχνη δημοπλατήσεως. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να πω, σας καλωσορίζω και θα προχωρήσουμε κατευθείαν εδώ πέρα στην υπογραφή αυτών των 5 διαφορετικών συμβάσεων. Σας ευχαριστώ και πάλι. Τίποτα άλλο. Yeah.